Θέλω να ρωτήσω το εξής. Με το χέρι στην καρδιά. Πάντα. Η θέση του Πάνου του Καμένου ήταν: εγώ διαφωνώ. Αυτό το πράγμα δεν το θέλω να το βλέπω. Δεν κλπ. Μία εξ αρχής εκπεφρασμένη θέση. Ναι. Εσείς θέλατε και το λίγο παρακάτω, έτσι δεν είναι, κύριε Καμένο? Δηλαδή θέλατε. Εγώ, όταν δεν θέλεις κάτι, δεν το εξοδοτίζεις να πάει να υπογραφεί. Αυτό δεν μπορούσατε να το βρείτε. Εφόσον αυτό, ναι, δεν έχει έρθει στη Βουλή. Ναι. Το κείμενο αυτό έπρεπε να έχει έρθει στη Βουλή. Εκεί ήταν η διαφωνία. Διατάξεως, ναι. Να έχει έρθει στη Βουλή, να συζητηθεί από όλα τα κόμματα και να επικυρωθεί από τη Βουλή ως κείμενο ή να μην επικυρωθεί. Και από εκεί και πέρα, εφόσον επικυρωνόταν στη Βουλή, θα έπαιρνε αξιοδότηση ο Υπουργός Ιστορικών ή ο Πρωθυπουργός μέσω του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως σωστά είπε η Σιλιάνα, και να πάει να υπογράψει στις πρέσπες ή όπου αλλού θέλει ο καθένας να υπογράψει, αν ήταν να υπογράψει. Αλλά δεν ήρθε στη Βουλή προς υπογραφή. Δεν ήρθε προς ενημέρωση σε κανέναν. Το διαβάσαμε βέβαια, εφόσον κυκλοφόρησε και εδώ στη δημοσιότητα. Και δεν έπρεπε να δώσουμε, όπως είπαμε, δεν δίνουμε αξιοδότηση και στήριξη στον κύριο Κωτιά να πάει να την υπογράψει. Είπε όμως ο κύριος Καμένος ότι όταν έρθει στη Βουλή, εγώ θα το καταψηφίσω. Δηλαδή. Εγώ έχω πει ότι τότε θα είναι αργά. Πρώτον και γιατί, δεύτερον, γιατί θα είναι αργά. Η καταψήφιση τότε δεν σημαίνει ότι δεν θα περάσει. Άρα, ναι, το έγκλημα κατά της Μακεδονίας θα έχει τελεστεί. Σωστά.